ανεξάρτητα από την γνώμη του άλλου. Όταν δεν έχω μία ξεκάθαρη αίσθηση του τι είμαι και δεν αναγνωρίζω και αγαπώ και εκτιμώ αυτό που είμαι, η κριτική του άλλου θα είναι ένα κόκκινο πανί και θα χάσω την αγάπη μου για τον άνθρωπο αυτό. Για να αγαπάμε ανθρώπους που συμφωνούν μαζί μας, που μας κολικεύουν, δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Καθένας μπορεί να έχει αυτό. Το ρώτημα είναι να μπορώ να έχω αγάπη για ανθρώπους που δεν συμφωνούν μαζί μου και που με κριτικάρουν ή ακόμα οι ανθρώπους που με εμποδίζουν να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου. Αν κάποιος δεν με επιτρέπει να κοιμηθώ. Αν με κάποιο τρόπο με εμποδίζει να ικανοποιήσω τις επαγγελματικές μου ανάγκες, τις προσωπικές μου ανάγκες μέσα στο σπίτι ή μέσα στο χώρο της εργασίας, μπορώ να νιώθω αγάπη. Γενικά νιώθω με θυμό όταν ο άλλος μας εμποδίζει να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες. Και έχουμε το δικαίωμα με σταθερότητα να διαπραγματευτούμε για τις ανάγκες μας και να εκφράσουμε τις ανάγκες μας και ακόμα να υπάρχουν συνέπειες αν ο άλλος δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με μια ηθική και δίκαιη συμπεριφορά απέναντι μας. Αλλά δεν χρειάζεται να χάσω την αγάπη. Συνήθως όμως χάνουμε την αγάπη όταν θεωρούμε ότι ο άλλος είναι η αιτία του να μην μπορώ να κοιμηθώ ή να μου έχει πάρει την θέση μου στην δουλειά ή έχει πάρει την γυναίκα μου ή τον άντρα μου και οτιδήποτε άλλο μέσα στην ζωή. Δεν είναι εύκολο να διατηρήσω την αγάπη μου σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά πάλι η αιτία είναι η ανασφάλεια μου. Αν έχω την σιγουριά ότι είμαι ασφαλής σε κάθε περίπτωση, ότι αξίζω σε κάθε περίπτωση, αν έχω την σιγουριά ότι σαν μια αιώνια θεία συνειδητότητα σε μια πορεία εξέλιξης μπορεί να συμβεί στην ζωή μου μόνο αυτό που είναι δίκαιο και μόνο αυτό που εξυπηρετεί την εξέλιξή μου, δεν θα θεωρώ κανένας ποτέ υπεύθυνος για το γεγονός ότι εγώ δεν έχω αυτό που θέλω. Θα συνειδητοποιήσω ότι για κάποιο λόγο, σαν ψυχή στην εξέλιξη, επέλεξα αυτό το συγκεκριμένο ρέθισμα με αυτό τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί περιέχει αυτή η εμπειρία με τις ανήθικες ή λαθασμένες πράξεις του άλλου ανθρώπου, περιέχει μια ευκαιρία εγώ να συνειδητοποιήσω ακόμα μεγαλύτερα το μεγαλείο του εαυτού μου, όχι την έπαρση βέβαια, αλλά ότι είμαι ασφαλής και ότι μπορώ να αγαπάω και να συγχωρέσω ακόμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Επιλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να διαπραγματεύομαι για μια σωστή συμπεριφορά από τον άλλον και ότι δεν μπορώ να βάλω και οι συνέπειες αν δεν συμπεριφέρεται όποιος είναι δίκαιο και σωστό και ηθικό. Από την άλλη πλευρά συνήθως χάνουμε την αγάπη μας. Γιατί δυσκολευόμαστε όταν χρειάζεται να διαπραγματευτούμε για μια άλλη συμπεριφορά και όταν χρειάζεται να πούμε όχι σε κάποιον, δυσκολευόμαστε να το κάνουμε με αγάπη γιατί φοβόμαστε κατ'αρχήν την αντίδρασή του, φοβόμαστε ότι εμείς δεν είμαστε σωστοί με αυτό που κάνουμε και γενικά έχουμε μάθει ότι πρέπει να είμαι θυμωμένος για να πω όχι. Πολύ λίγοι από εμάς έχουμε μάθει να κρατάμε ένα κόντρα και να πούμε όχι ή να ζητήσουμε κάτι άλλο διαιτηρώντας το αίσθημα της αγάπης. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι η πρόκλησή μας. Τίποτα από αυτά που λέω είναι εύκολο. Δεν λέω ότι μπορώ να το κάνω εγώ.
λέω ότι καταφέρνω κατά καιρούς, αλλά όχι πάντα. Και λέω ότι είναι ο προορισμός μου. Είναι το ιδανικό μου. Είναι εκεί που αν ήμουνα σε επαφή με την αληθινή μου φύση, αν βίωνα 100% την αληθινή μου φύση, πάντα θα ήμουν έτσι. Οι φορές που δεν είμαι έτσι, είναι όταν δεν είμαι σε επαφή με αυτή την αληθινή φύση και φοβάμαι. Που φοβάμαι για την αξία μου, ή την ασφάλεια μου, ή την ελευθερία μου, ή για κάτι άλλο. Ότι η ικανότητα να αγαπώ και όταν δεν συμφωνούν, και όταν κριτικάρουν, και όταν στέκονται σαν εμπόδια του να πραγματοποιήσω τις ανάγκες μας. Με άλλη περίπτωση που χάνουμε την αγάπη μας, είναι όταν η ενέργειά μας είναι πεσμένη, επειδή νιώθουμε πολύ πιο ευάλωτοι. Αν έχουμε αναβασμένη την ενέργειά μας, μπορούμε να δεχτούμε περισσότερη αρνητικότητα, κατανοώντας ότι ο άλλος αυτή τη στιγμή έχει μια ανασφάλεια, ένα φόβο, και ότι πίσω από την επιθετικό του τάτο υπάρχει δική του ανασφάλεια, δικό του φόβο, αμφιβολία για τον εαυτό του. Όταν η ενέργειά μου είναι πεσμένη, οποιοδήποτε ερέθισμα από τον άλλον με ενοχλεί και φεύγω πιο εύκολο από το αίσθημα της αγάπης. Γι' αυτό προτείνουμε στην αρμονική ζωή ο καθένας να φροντίσει για την ενέργειά του. Να τρώει σωστά, να κάνει ασκήσεις κάθε μέρα, να κάνει αναπνοές, να κάνει τεχνικές χαλάρωσης, διολογισμό, να σκέφτεται θετικά, γιατί αναβασμένη ενέργεια σημαίνει πολύ περισσότερη ικανότητα να κατανοώ την αρνητικότητα των άλλων, εκεί που επιλέγω να το κατανοώ, όχι από φόβο, από αγάπη. Άλλο είναι η κατανόηση από αγάπη και άλλο είναι η υποχώρηση από φόβο. Εντελώς αντίθετα πράγματα. Όταν υποχωρώ από φόβο σύγκρουσης, από φόβο να χάσω την αγάπη του άλλου, δεν είναι αγάπη αυτό. Πολλές φορές μπερδεύουμε την δειλία και το φόβο με την αγάπη, επειδή δεν έρχομαι σε κόντρα με τον άλλον. Όχι, όταν βλέπω ότι ο άλλος δεν είναι εντάξει κάποια στιγμή, αλλά είμαι καλά και έχω την δυνατότητα να κατανοώ ότι αυτός, όπως εγώ και κάθε άλλος άνθρωπος, έχουμε στιγμές που δεν είμαστε καλά και συμπεριφερόμαστε αρνητικά και δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δημιουργώ θέμα. Δεν υποχωρώ από φόβο, το αφήνω από κατανόηση και αγάπη. Είναι εντελώς διαφορετικό από το φόβο της σύγκρουσης ή της μάχης με κάποιον.